Καθαρή από τον ιό έμπολα είναι η Ισπανίδα νοσηλεύτρια Τερέσα Ρομέρο, με την προϋπόθεση τα αποτελέσματα των εξετάσεων να επιβεβαιωθούν εντός 72 ώρων. Η 44χρονη ήταν το πρώτο άτομο που μολύνθηκε από τον θανατηφόρο ιό εκτός Δυτικής Αφρικής και νοσηλεύεται σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης. Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του έμπολα έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Έκκληση για πανευρωπαϊκή κινητοποίηση απίθυνε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ εν ώψη της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταση της κρίσης του έμπολα απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την αποστολή ευρωπαϊκών πολιτικών μονάδων. Αυτό θα σήμαινε ότι ακόμα και εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν εθνικές μονάδες έκτακτης ανάγκης θα μπορέσουν σε αυτό το πλαίσιο να συνδράμουν με αποστολή ιατρικού προσωπικού. Μετά τη Γαλλία και οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να ξεκινήσουν προληπτικούς ελέγχους για τον έμπολα στα αεροδρόμια της χώρας. Νοσηλευτές με ειδικές θερμικές κάμερες θα ελέγχουν για συμπτώματα του ιού τους επιβάτες που φθάνουν από τις πληγήσες χώρες της Δυτικής Αφρικής.